Είμαστε στις 30 του μήνα την Παγκόσμια Μέρα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Σάβα Χριστοδούλου, τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πολλαπλής Κλήρυνσης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πάμε πρώτα από την αρχή, να δούμε τι είναι η πολλαπλής κλήρυνση και να πάμε και στην συνέχεια σε τυχόν θέματα τα οποία απασχολούν τον Σύνδεσμο αλλά και τους ασθενείς. Να πούμε ότι η πολλαπλής κλήρυνση, όπως μας λέχθηκε και όπως ακούμε, είναι μια αυτοάνωση ασθένεια η οποία χτυπά το νευρικό σύστημα, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στους ασθενείς που έχουν αυτήν την πάθηση. Πρέπει να αναφέρουμε ότι διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και να πούμε ότι είναι η πάθηση με τα χίλια πρόσωπα. Δηλαδή, ανάλογα με το που θα εμφανιστεί η σκλήρυνση στον εγκέφαλο, τα νεύρα που επηρεάζονται θα έχουμε εκεί τα προβλήματα. Μπορεί κάποιος να έχει προβλήματα στην όραση, άλλο στην ακοή, άλλο στη βάδιση. Είναι ανάλογα με το νευρικό σύστημα. Είναι μια πάθηση με πολλές δυσκολίες. Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή που δίνεται, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι για να σταθεροποιηθεί, να μην υπάρχουν υποτροπές, που οι συχνές υποτροπές σε αυτή την πάθηση θα προκαλέσουν μέχρι και αναπηρίες. Όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν είναι με σκοπό για να σταθεροποιήσουν τον ασθενή. Στην Κύπρο υπάρχουν τα πρωτόκολλα για τα φάρμακα, ξεκινάμε με συγκεκριμένο φάρμακο και αν στην πορεία ο γιατρός που μας παρακολουθεί προσέξει ότι δεν σταθεροποιούμαστε, τότε θα περάσει σε άλλο φάρμακο, στα λεγόμενα φάρμακα δεύτερης γραμμής μέχρι και τρίτης γραμμής, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μας είπατε για τα χίλια πρόσωπα αυτής της ασθένειας. Γίνονται και αναφορές σε αόρατα συμπτώματα. Αυτό είναι το θέμα για φέτος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πολλαπλής Κλήρυνσης. Είναι τα αόρατα συμπτώματα της πολλαπλής κλήρυνσης. Είναι τα συμπτώματα τα οποία μόνο ο ασθενής που έχει αυτή την πάθηση τα νιώθει, τα αντιλαμβάνεται. Στους γύρω μας δεν μπορούν να φανούν. Και μιλούμε για την κόπωση, για το μυρμήγκιασμα, για τη ζάλη, το πρόβλημα στα μάτια, τη θόλωση. Κάτι το οποίο το νιώθει μόνο ο ασθενής, γι' αυτό και φέτος αυτό το θέμα που μας έχει δοθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και κατά κύριο λόγο τους ασθενείς να δώσουν στους γύρω τους, στην οικογένειά τους, στους φίλους τους, στον εργοδότη τους, ότι με αυτή την πάθηση υπάρχουν αόρατα συμπτώματα, ώστε οι γύρω μας, η οικογένειά μας, όπως είπα πριν, να μην νομίζουν ότι η αστάθεια στο βάδισμα είναι μέθη και η κόπωση είναι τεμπελιά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί και ο ψυχολογικός παράγοντας αυτών των ανθρώπων είναι ήδη καταπονημένος. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας ενεργοποιήσουν και να αναζητήσουμε την διάγνωση? Θα ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο να πούμε για διάγνωση. Ως συνήθως και από την εμπειρία που έχουμε, ένα κύριο σύμπτωμα είναι το μόνιμο μούδιασμα στα άκρα. Και όταν λέμε μόνιμο, χωρίς διακοπή, να μην ανησυχήσουμε και να προβληματίσουμε τον κόσμο. Ένα μούδιασμα όλοι το έχουμε ξυπνώντας ή κάποια στιγμή της ημέρας, το οποίο θα περάσει. Ως συνήθως ένα κύριο σύμπτωμα είναι το μούδιασμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των γιατρών και μάλιστα μια δύσκολη περίπτωση για να αποφασίσει ο γιατρός και να πει ότι έχεις πολλαπλή σκλήρυνση. Περνά από μια μεγάλη διαδικασία όπως είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις, τα γνωστά MRI και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις μέχρι να καταλήξει ο γιατρός σε αυτή την πάθηση. Ναι. Μας είπατε ότι σε κάθε ασθενή είναι διαφορετική η εξέλιξη της νόσου. Υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν μια εξελιχτική και εκφυλιστική πορεία στην ασθένειά τους? Κατατάσσουμε αυτούς τους ασθενείς στους τυχερούς. Ναι. Και αυτοί οι ασθενείς για πάρα πολλά χρόνια, για ολόκληρη της τη ζωή, μπορεί να μην χρειαστούν ούτε καν φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό και παίζει μεγάλος παράγοντας σε ένα ασθενή με πολλαπλή σκλήρυνση είναι η ψυχολογία. Ναι. Η καλή ψυχολογία αποφεύγει τα χειρότερα.
Γι' αυτό και ο σύνδεσμος μας σε ένα από τα βασικά του προγράμματα είναι η ψυχολογική στήριξη τόσο των ασθενών αλλά και των οικογενειών τους. Που αξίζει να σημειώσουμε όταν ένα άτομο διαγνωστεί με πολλαπλή σκλήρυση, οι αγαπημένοι του γύρω του έχουν και αυτοί μια πολύ διαφορετική αίσθηση, ίσως λόγω άγνοιας, ίσως για την πάθηση, και χρειάζεται το άτομο με πολλαπλή σκλήρυση τη ψυχολογική στήριξη και την καλή ψυχολογία του ιδίου. Ναι. Μας είπατε ότι υπάρχουν φάρμακα στην αγορά τα οποία είναι κατασταλτικά και συγκρατούν την ασθένεια στο σημείο που βρίσκεται. Αυτό ισχύει για όλους τους ασθενείς? Μάλιστα. Όλοι οι ασθενείς όταν διαγνωστούν θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε και σύμφωνα με το πρωτοκόλλο, με συγκεκριμένο φάρμακο που τα τελευταία χρόνια αρκετοί ασθενείς δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν φάρμακο. Σταθεροποιούνται, δεν έχουν τις υποτροπές, τα λεγόμενα επεισόδια, όπως λέμε στον χώρο αυτής της ασθένειας, τα οποία επεισόδια, αν είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιφέρουν σημαντική επιδείνωση της κατάστασης. Μάλιστα. Λοιπόν, ζούμε στην εποχή του ΓΕΣΥ. Σε ποια φάση σας βρίσκει εσάς τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση? Καταρχήν, έχουμε χαιρετήσει και την έναρξη του ΓΕΣΥ και την εφαρμογή του. Το πιο ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι όλα τα φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυση που αξίζει να σημειωθεί είναι πανάκριβα, που ήταν στο κρατικό συνταγολόγιο, θα συνεχίσουν να είναι και με το ΓΕΣΥ. Άλλο ευχαρίστο είναι η ένταξη του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής στο ΓΕΣΥ, το οποίο Ινστιτούτο παρακολουθεί περίπου το 90% των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυση, και ένα το οποίο είμαστε σε επιφυλακή, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ένταξη των ιδιωτών νευρολόγων στο ΓΕΣΥ. Ναι. Κάτι το οποίο μας ανησυχεί, και ένα ακόμα θέμα είναι το ότι ενώ μέχρι σήμερα οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυση είχαν δωρεάν τα φάρμακα, είτε παρακολουθούνταν από ιδιώτη γιατρό, είτε από του δημοσίου, είτε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας, τώρα με το ΓΕΣΥ πρέπει, για να παίρνουμε τα φάρμακά μας, ο γιατρός μας να είναι συμβεβλημένος με το ΓΕΣΥ. Κάτι το οποίο θα δούμε. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε τον γιατρό σας και είναι πολύ δύσκολο να φύγει κάποιος ο οποίος έχει αυτή την πάθηση και να πάει σε κάποιον άλλο γιατρό. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των γιατρών που παρακολουθούν άτομα με πολλαπλή σκλήρυση. Ναι. Γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Ναι. Πόσοι ασθενείς είναι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή? Υπολογίζονται γύρω στους 2.000, και λέω υπολογίζονται διότι δυστυχώς τόσα χρόνια δεν καταφέραμε να έχουμε ένα μητρό ασθενό με πολλαπλή σκλήρυση. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας λέει με τα δικά του μητρώα ότι είναι 1.300 που παρακολουθούνται στο Ινστιτούτο, και εμείς σαν σύνδεσμος έχουμε, Παγκύπριο σύνδεσμος, έχουμε εγγεγραμμένους 900 ασθενείς. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας και δύο λόγια για την δράση του συνδέσμου σας. Ο Παγκύπριο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1986 με πρωτεργάτη την αείμνηστη Θέα Κυπριανού, η οποία ήταν ο πρωτοστάτης. Διαχρονικά τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια έχουν επιτελέσει ένα τεράστιο έργο, και στο σύνδεσμο μας υπάρχουν τα προγράμματα τόσο της φυσιοθεραπείας, της ψυχολογικής στήριξης, της κοινωνικής φροντίδας, όσο και της κατοίκων φροντίδας. Στο σύνδεσμο μας, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας, και επίσης και Παγκύπρια με συνεργάτες φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους. Βρισκόμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τόσο τους ασθενείς όσο και τις οικογένειές τους. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας? Μαζί μας, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε την δική μας ιστοσελίδα και υπάρχει και ο λογαριασμός μας στο Facebook. Πέραν τούτου βρισκόμαστε στη Λευκωσία, στην Οδό Αγίου Νικολάου. Το τηλέφωνο μας είναι 22-59-09-49, και από εκεί η λειτουργία του συνδέσμου μας
θα προσπαθήσουν να λύσουν και να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε σαν σύνδεσμος να βοηθήσουμε οποιοδήποτε άτομο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε